Γεια σα, καλώ ήρθατε σε κρυπτο νέα. Σήμερα 11 του 2023 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Εμεί ξεκινήσουμε από τι απάτε μα και θα πάμε στο Twitter. Που ο Twitter λογαριασμό τη NFT συλλογή CatGun παραβιάστηκε και ένα λογαριασμό που είχε 124.000 ακολούθου. Οι απαταιώνε διαφήμιζαν με το συγκεκριμένο λογαριασμό ένα ψεύτικο airdrop που όποιο σύνδεε μέσα από το πορτοφόλι του έχανε όλα τα NFT και τα χρήματα μέσα από το πορτοφόλι του. Και δυστυχώ μέχρι στιγμή λέγεται ότι έχουν κλαπεί πάνω από 700 δολάρια. Και εμεί πάμε και σε άλλη μια παραβίαση που συνέβη στην κρυπτοαγορά και μιλάω για το Arcadia Finance που δεν έχω ιδέα αν έχει να κάνει με την Ελλάδα το συγκεκριμένο DeFi το οποίο χτυπήθηκε με hack αξία 455.000 δολαρίων και χτυπήθηκε και στι δύο αλυσίδε που βρίσκεται και στο Ethereum και στο Optimist Να πούμε ότι το συγκεκριμένο DeFi βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με τι αρχέ ώστε να δει αν μπορεί να πάρει πίσω τα χρήματά του. Παρ' όλα αυτά, το Pixel Alert έχει πει ότι οι εγκληματίε μεταφέρουν ήδη τα χρήματα στο Tornado Cash ώστε να μπορέσουν να αποκρύψουν τις συναλλαγές τους, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς θα πάμε και στην SEC με τον πρώην πρόεδρο της SEC να λέει ότι θα μπορούσε η SEC να εγκρίνει ένα spot bitcoin ETF αν πληρούσε αυτή την προϋπόθεση. Η προϋπόθεση στην οποία αναφέρεται είναι ότι πρέπει το spot bitcoin ETF να έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα στην αγορά συμβολέων μελλοντική εκπλήρωσης προκειμένου να εγκριθεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει η SEC και δεν έχω ιδέα αν είναι κάτι μπορεί να το δεις διότι είναι η πρώτη φορά που θα βγει ένα τέτοιο ETF τέτοιου είδους. Αλλά μια φορά πιστεύω ότι η SEC είναι άλλη λόγοι που δεν εγκρίνει ένα spot bitcoin ETF και όχι τόσο η αποτελεσματικότητά του που θεωρώ ότι θα είναι ιδανική. Και εμείς θα περάσουμε και στην DIS. Η DIS ή αλλιώς Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών είναι η τράπεζα των τραπεζών. Είναι αυτή που βγάζει τους νόμους που ακολουθούν όλες οι τράπεζες του πλανήτη, οι μεγαλύτερες τουλάχιστον. Η οποία σε μία έρευνα που έκανε λέει ότι Μέχρι το 2030 θα υπάρχουν τουλάχιστον 24 CBDC και πέρα από αυτό μας λένε ότι το 93% των κεντρικών τραπεζών διεξάγει ήδη κάποια έρευνα για να έχει το δικό του CBDC όπου εμείς απλώς θα τα αναμένουμε για να δούμε και πώς θα λειτουργούν γιατί δεν είναι κάτι ξεκάθαρο ακόμα και εμείς θα περάσουμε και στα ανταλλακτήριά μας και θα πάμε στην Binance Αμερικής που εκεί πέρα το Bitcoin διαπραγματεύεται με έκπτωση έως και 3.000 δολάρια και βρίσκεται περίπου στις 27.000 δολάρια αυτή τη στιγμή που μιλάμε αλλά δεν είναι μόνο το Bitcoin που βρίσκεται σε τεράστια έκπτωση καθώ και το Ethereum έχει έκπτωση 200 δολαρίων και το Tether έχει χάσει την ισοτιμία του και βρίσκεται στα 0,8 λεπτά. Οπότε για μένα τουλάχιστον αυτό είναι ένα δείγμα ότι στην Binance στην Αμερική ο κόσμο προσπαθεί να βγάλει γρήγορα τα χρήματά του και τα κρύπτο του από εκεί πέρα και γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά στι τιμέ. Αλλά από την Binance Αμερική θα πάμε και στην Binance Ευρώπη. Θα δούμε τα αποθεματικά τη Binance τα οποία δεν τα θεωρώ ιδιαίτερα καλά. Να πούμε ότι αυτό είναι το proof of reserve τη Binance, το πιστοποιητικό αποθεματικό τη που είναι το 8 στη σειρά που και από αυτό μαθαίνουμε ότι το bitcoin στην Binance έχει μια πτώση 3,6% στα αποθεματικά του, που αυτό ισοδυναμεί με 22.000 BTC. Και το Ethereum έχει πτώση 4,4% που αυτό ισοδυναμεί με 192.000 Ethereum. Οπότε, όπω βλέπετε και στην Binance Ευρώπη, πάρα πολλοί κόσμοι σκέφτεται ότι είναι καλή ιδέα να βγάλει τα μεγάλα του νομίσματα έξω από την Binance και να τα βάλει ίσω σε κάποιο κρυπτο πορτοφόλι, κάτι που συστήνω ανεπιφύλακτα. Και όταν λέω κρυπτο πορτοφόλι, εννοώ κρύα πορτοφόλια προφανώ. Και να πούμε ότι η συμμετοχή στο το BNB Coin στο νόμισμα της Binance έχει αυξηθεί κατά 6,6% που αυτό ισοδυναμεί με 2 εκατομμύρια BNB. Αλλά σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν είμαι βέβαιος αν αυτά είναι BNB από τον κόσμο ή είναι χρήματα που έχει βάλει η ίδια η Binance μέσα στο ανταλλακτήριό τη. Έχω ένα ερωτηματικό εδώ πέρα. Εμείς θα πάμε και στην κρυπτοαγορά αγορά που είναι σταθερή για άλλη μια μέρα και αυτά που περιμένει η κρυπτοαγορά αυτή την εβδομάδα είναι κάποια πολύ σημαντικά νούμερα από την Αμερική θεωρώ. Καθώ αυτή την εβδομάδα βγαίνει και ο CPI Αμερικής, βγαίνει και ο PPI. Θα δούμε αν έχουν αυξηθεί αυξηθεί η θέση εργασία στην Αμερική ή όχι και πώ αξοδεύουν οι Αμερικάνοι πολίτε. Και πέρα από αυτό, αυτή την εβδομάδα έχουμε και τα earnings των εταιριών. Και όταν λέω earnings, εννοώ ότι θα βγουν πάρα πολλέ εταιρείε και θα μα πούνε αν τα πήγαν καλά ή όχι. Και συγκεκριμένα, μερικέ από τι εταιρείε που θα βγουν και θα μιλήσουν είναι η JP Morgan και η BlackRock. Οπότε, ίσω το πώ θα πηγαίνουν επηρεάσει και λίγο την αγορά. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρύπτο. Σήμερα, 11 του 2023, θα συνακοινώσω το προηγούμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου σε καμία περίπτωση από αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι αυτό, αλλά και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλο του επεισόδου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.